την ξεκάθαρη θέση της ελληνικής πλευράς απέναντι στην Τουρκία υπέρ της ευρωπαϊκής της προοπτικής αλλά με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, επανέλαβε χθες κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο δημότη Κισάμου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Δεν διανοηθήκαμε να φτιάξουμε αυτοκρατορίες, αλλά ποτέ δεν διανοηθήκαμε να παραδώσουμε έστω και μία σπιθανή από τούτο το μικρό, αλλά το μεγάλο τόπο που λέγεται Ελλάδα. Αυτό το καθιστούμε σαφές. Είμαστε φίλοι και επιδιώκουμε την ειρήνη. Αλλά η φιλία και η καλή γειτονία έχουν μια βασική προϋπόθεση. Τον πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του συνόλου του διεθνούς δικαίου. Και βεβαίως και του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν υπάρχουν υποχωρήσεις και υπαναχωρήσεις, ξεκαθάρισε ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, επισημένοντας παράλληλα πως κάθε οριοθέτηση ΑΟΣ γίνεται μόνο με γνώμονα το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τίποτα από αυτό που μας αρέσει. Ας μην ξεχνάμε ότι το διεθνές δίκαιο, σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθορίζει το έδαφος, δηλαδή την επικράτεια, τα σύνορα, την κυριαρχία και την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Που είναι, το τονίζω όμως, ακριβώς λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου, έδαφος, σύνορα και αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δήμαρχος Κισάμου Θοδωρής Σταθάκης παρέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το κλειδί της πόλης, αφού τον ανακήρυξε επίτιμο δημότη Κισάμου. Είναι μια τιμή επάξια του προσώπου σας και αποτελεί ελάχιστο δείγμα αναγνώριση της προσφοράς σας και της σημερινής σας παρουσίας στο Δήμο Κισάμου, αποδεχόμενος την πρόσκλησή μας. Ο κύριος Παυλόπουλος έλαβε επίσης ως δώρο ένα αγαλματίδιο με τα δελφίνια που επί σειρά ετών συμβολίζουν την πόλη του Καστελίου. Αυτή η μεγάλη τιμή, το να είμαι επίτιμος Δημότης Κισάμου, μετατρέπεται αυτοθρώος σε ένα μεγάλο χρέος από την κοινωνία. Το είχα από πριν, από τις προηγούμενες φορές κατευθείαν. Τώρα αποκτά και μια άλλη θεσμική και πολιτική διάσταση. Του να ερμηνεύουμε από τις αρχές του τόπου σας. Να τις τηρώ κατά κεραία. Ιδιαίτερη στιγμή για την κοινωνία της Κισάμου ήταν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα, του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου κυρίου Ειρηναίου Γαλανάκη, που έγιναν από τον ανώτατο πολιτιακό άρχοντα στην πλατεία του Δημαρχείου. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ο Ειρηναίος Γαλανάκης υπήρξε μια φυσιογνωμία, η οποία τα διδάγματα και τα οράματα της Ορθοδοξίας τα πήρε και τα πήγε πέρα από την Κρήτη, πέρα από την Ελλάδα. Στο πολυδιάστατο έργο αυτής της σπουδαίας μορφής της Ορθοδοξίας αναφέρθηκαν νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Κισάμου. Ανάδωσε την ύπαρξή του για τους άλλους, για το κοινό καλό, για την πρόοδο του τόπου, για την κοινωνική συνοχή, για τη δόξα του Θεού. Από τη Γερμανία ως την Κίσαμο και από την Κρήτη ως το Οικουμενικό Πατριαρχείο φύτεψε την αγάπη στις ψυχές των ανθρώπων. Έδωσε ταλπορή και στήριξη στα ορφανά και στους αναξιοπαθούντες. Έδωσε όραμα στους νέους. Μόνο που ακουγόταν ότι ήταν μπροστάρης, όπως λέμε χαρακτηριστικά εδώ στην Κρήτη, τον ακολουθούσαν. Απλά γιατί είχαν αγάπη στο πρόσωπό του και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Τον Ανδριάντα φιλοτέχνησε ο Χανιώτης Γλύπτης Γιάννης Μαρκαντονάκης, ο οποίος μάλιστα υπήρξε μαθητής του Μακαριστού Μητροπολίτη στο γυμνάσιο της Κισάμου.